Ελάτε, πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη, να δούμε ένα θέμα το οποίο πολύ θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη, καθώς θα συναντήσουμε τον άνθρωπο ο οποίος κλήθηκε να παίξει μπουζούκι στη συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν. Για να συνδεθούμε λοιπόν με Κωνσταντινούπολη, να του πούμε την καλησπέρα μας. Γιώργος Μαρινάκης, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, γιατί ομολογώ ότι από την πρώτη μας επικοινωνία ήσασταν πάρα πολύ θετικό στο να μιλήσουμε. Παρότι να πω βέβαια στον κόσμο που μας παρακολουθεί, γιατί έχετε ένα επίθετο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό στην Κρήτη, δεν είστε κριτικό στην καταγωγή. Αν και Μαρινάκης λοιπόν. Ναι, αν και Μαρινάκης, ναι. Δεν είμαι κριτικό, οι παππούδες μου είναι από την Κρήτη, αλλά εγώ κατάγομαι από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνιακή Μάνη. Υπάρχει ρίζα, το κρατάμε. Ξέρετε, ναι, όπου υπάρχει ρίζα Κρήτης, εμείς εδώ είμαστε για να την αναδεικνύουμε. Είστε λοιπόν ο άνθρωπος που κλήθηκε να παίξει μουσική στην συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν επί τουρκικού εδάφους, στις φωτογραφίες που θα δούμε αμέσως τώρα. Πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς κληθήκατε εσείς να παίξετε μουσική σε αυτή την συνάντηση? Το Υπουργείο Πολιτισμού με κάλεσε της Τουρκίας. Βέβαια, από το Υπουργείο Πολιτισμού επικοινωνήσαμε με ένα πρώην δασκαλό μου στο Πανεπιστήμιο, οπότε έδωσε τα στοιχεία μου στο Υπουργείο Πολιτισμού και με πήραν από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας και με κάλεσαν να παίξω για το γεύμα εκείνη τη βραδιά. Mm-hmm. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή, γιατί έπαιξα για τον Πρωθυπουργό της χώρας μου και ταυτόχρονα για τον ηγέτη που τόσα χρόνια με φιλοξενεί. Για τον ηγέτη της χώρας που με φιλοξενεί τόσα χρόνια εδώ στην Κωνσταντινούπολη και δημιουργώ και έχω την καλλιτεχνική δημιουργία που θα έρθουμε και την τύχη να ζω στην πόλη. Θα έρθουμε και στην ζωή σας στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθουμε πράγματα για την ζωή σας στην Κωνσταντινούπολη. Θέλω όμως να πάμε σε αυτή την βραδιά, της οποίας είδαμε και φωτογραφικό υλικό, της οποίας έχετε παραχωρήσει και αποκλειστικά και σε εμάς. Είναι μάλιστα μια φωτογραφία την οποία έχετε και είναι εξ αριστερών ο Ταγί Περντογάν, όχι την ομαδική, να δούμε την άλλη που είναι οι τρεις τους, και εκ δεξιών λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς νιώσατε εκείνη την βραδιά? Ήταν πιο βαριά τα δάχτυλα, στο πω έτσι? Ήταν λίγο πιο δύσκολο να παίξετε? Ήταν περισσότερο το άγχος? Όχι, δεν ήταν δύσκολο, απλά ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Λίγο άγχος είχα για τα κομμάτια τα οποία δεν τα είχαμε κάνει πρόβα, απλά τα είχα γράψει σε νότες και έπρεπε να τα κάνουμε πριν παίξουμε στη συναυλία, μία-δύο φορές τα κομμάτια να δούμε. Mm-hmm. Αυτό ήταν λίγο άγχος, αλλά μόλις ξεκίνησε η βραδιά και νομίζω ότι ξεπεράστηκε το άγχος, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία ενέργεια, η μουσική ήταν καταπληκτική που με συνοδεύανε. Ήταν όλα τέλεια. Τα κομμάτια που επιλέχθηκαν ήταν δικιά σας επιλογή ή σας ζητήθηκε κάτι συγκεκριμένο? Ήταν και δικιά μου επιλογή και του καλλιτεχνικού διευθυντή. Προσπάθησα να επιλέξω κομμάτια τα οποία θα μιλάνε για τους δύο λαούς. Mm-hmm. Οι ηγέτες προφανώς εκπροσωπούν τους λαούς. Και ήταν τα κομμάτια αυτά ποια, θυμίστε μας έτσι σε... Ήταν μέσα του Βοσπόρου τα στενά. Ναι. Το Άμαν Κατερίνα μου, που ήταν και τουρκικά και τουρκικό και ελληνικό στίχο, και ήταν και το Πέντε Χρόνια Δικασμένος μέσα στο Γεντικουλέ, που είχε και αυτό και ελληνικούς και τουρκικούς στίχους. Υπήρξε κάποια ιδιαίτερη στιγμή την οποία δεν έπιασαν οι κάμερες, δεν έδειξαν οι κάμερες? Είναι κάτι το οποίο σας είπε ενδεχομένως είτε ο Αλέξης Τσίπρας είτε ο Ταγί Περντογάν εκείνη τη βραδιά? Έτσι κι αλλιώς το γεύμα δεν καλυπτόταν από. Ναι, εμείς έχουμε δει ένα πολύ μικρό. Ήταν ένα τυχαίο βίντεο που βγήκε. Αυτό ακριβώς το οποίο βλέπουμε κι εμείς. Ναι, τώρα. Δεν υπήρχαν κάμερες. Ήταν κάτι που το ζούσαν αυτοί που ήταν μέσα σε αυτό το γεύμα. Ήταν πάρα πολύ θετικό το κλίμα. Ήταν πολύ ευγενική, πολύ, πολύ απλή και με ρώτησαν και πώς είμαι και αν ζω στην πόλη και πώς περνάω στην πόλη. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον ήταν το ίδιο λοιπόν, φαντάζομαι, και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τον Ταγί Περντογάν. Μάλιστα, να σας γνωρίσουν καλύτερα. Μάλιστα, ναι. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα μου είπε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας ότι
ότι εσύ από την Καλαμάτα και γνωριστήκαμε στην Άγκυρα. Ναι, έχει και αυτό μια βάση, να είναι κάποιο από την Καλαμάτα και να γνωρίζεστε εκεί. Ένα πολύ ωραίο συνέστημα και πολύ ωραίες στιγμές. Φαντάζομαι ότι κάθε μουσικός θέλει να το ζήσει αυτό, να παίξει για ηγέτες δύο χωρών και πόσο μάλλον όταν το κλίμα είναι τέτοιο που θέλουν να ενισχύσουν το κομμάτι της φιλίας και των καλών σχέσεων, των διμερών σχέσεων. Πώς είναι λοιπόν ένας Έλληνας να ζει στην Κωνσταντινούπολη και πριν πόσα χρόνια πήρατε την απόφαση να πάτε στην Κωνσταντινούπολη? Είμαι στην Κωνσταντινούπολη από το 2003. Ήρθα για να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο την μουσική. Ψέρω ταυτόχρονα στο Πατριαρχείο 15 χρόνια. Τώρα έχω πάει σε μια άλλη εκκλησία και ψέρνω εκεί, στον Άγιο Στέφανο, στο Γεσίκη. Όταν βγαίνεις στο εξωτερικό, δεν είσαι ο ξενικός ακόλουθος ή οι υπάλληλοι του κράτους να σε βλέπουν μόνο ως κάτοικο ενός, ως ότι έχεις την καταγωγή σου από μια άλλη χώρα. Η πρώτη εικόνα είναι ο χαρακτήρας σου και, και εσύ πως είσαι σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά λέτε ότι και... Βέβαια, ναι, ναι. Πάντα υπήρχε απορία ότι εσύ Έλληνας πως νιώθεις εδώ και αυτά, αλλά κυρίως αυτό ήταν στις πρώτες προτάσεις. Μετά νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο εγώ που ζω στην Κωνσταντινούπολη, αλλά όλοι οι Έλληνες που και τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια που έχουν φύγει στο εξωτερικό, το νιώθουν το ίδιο, ότι στην ουσία είσαι ο εαυτός σου και δεν είσαι ας πούμε... Δεν προσπαθεί κάποιος να δείξει κάτι άλλο από αυτό που δεν είναι. Και έχει σημασία αυτό που λέτε, γιατί νομίζω ότι οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Πέρα από το κομμάτι φυσικά, οι άνθρωποι δεν έχουν τους, να χωρίσουν τίποτα. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που λέτε. Και πόσο άλλωστε εμείς που ασχολούμαστε με την τέχνη, που ασχολούμαι με την τέχνη που ενώνει και τους λαούς, ενώνει όπως είδατε και τους πολιτικούς, ενώνει και τις διαφορές, είναι τα πάντα. Η τέχνη, η μουσική ενώνουν λοιπόν και αυτό είναι ένα πολύ ένα μήνυμα το οποίο κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει. Έχετε σκοπό να επιστρέψετε στην Ελλάδα, το έχετε στα πλάνα σας ή είναι η ζωή σας πλέον δρομολογημένη έτσι στην Κωνσταντινούπολη, οπότε βλέπετε τα μέσα επόμενα χρόνια να τα ζείτε εκεί? Τα μέσα επόμενα χρόνια τα βλέπω στην Κωνσταντινούπολη, γιατί στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι επαρκές καλά τα πράγματα για να έρθει κάποιος να επιστρέψει και να δουλέψει στην Ελλάδα και να εγκατασταθεί. Βέβαια δεν είναι ο λόγος μόνο αυτός ότι δεν έρχομαι στην Ελλάδα. Έχω συνηθίσει εδώ, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ κατοικοί. Μπορείς να κάνεις πολύ γρήγορα τις δουλειές, πιο γρήγορα από την Ελλάδα με κι άλλο. Mm-hmm. Τι κρατάτε στα χέρια σας, γιατί μπορώ να πω ότι αυτό έτσι όπως το βλέπω ούτη. Φαίνεται λαούτο, αλλά είναι ούτη τελικά. Ναι, ξέρετε, εδώ ούτη, στην Κρήτη έχουμε το λαούτο εμείς. Ναι, μοιάζει βέβαια. Μοιάζει, λίγο. Εγώ ταυτόχρονα ζω στην Κωνσταντινούπολη, δουλεύω σαν μουσικός, έχω κάνει το τελευταίο δίμηνο, έκανα το soundtrack για και στο γαλλικό ραδιόφωνο, στο RFI, instrumental. Και ταυτόχρονα όμως φτιάχνω και όργανα. Είμαι κατασκευαστής, όπως βλέπω αυτό το όργανο. Α, είστε και κατασκευαστής. Πίσω, ναι. Και το μπουζούκι που έπαιξε εκείνη τη βραδιά ήταν δικιά μου κατασκευή. Έχω μια πολλαπλή καλλιτεχνική δραστηριότητα στην πόλη. Δηλαδή, κατασκευάζοντας όργανα, παίζοντας, συνθέτοντας μουσική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θέλω... Βέβαια όλα αυτά έχουν σχέση με τη μουσική, είναι σε κέντρο η μουσική. Ναι. Έτσι, κέντρο η μουσική, επίκεντρο η μουσική. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που με αφορμή τη μουσική σας γνωρίσαμε και σας φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας. Και εγώ, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ, δεν έχω πάει ποτέ στην Κρήτη, αισθάνομαι σαν κριτικός. Και είναι ευκαιρία. Και από την Κρήτη που όταν του συναντάω νιώθω σαν να είμαι και εγώ κριτικός. Ξέρετε, επειδή διοργανώνονται και πολλές συναντήσεις κορυφής επικριτικού εδάφους, ποτέ δεν ξέρετε αν κάποια στιγμή σας καλέσουν λοιπόν να παίξετε και εδώ. Είναι με ευκαιρία λοιπόν. Και βέβαια τώρα ετοιμάζω και ένα και το καλοκαίρι θα έχουμε σε κάποιους δήμους κάποιες συναυλίες. Ετοιμάζω ένα CD που λέγεται θα αναφέρεται στην πόλη, έχει τραγούδια που είναι γραμμένα mm-hmm. από μένα μουσική, στίχους είναι του Νίκου Τσιλιουβαράκου και θα έχουμε και 5 τραγούδια τα οποία είναι σε άλλες γλώσσες και προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να
δείξω το πολυπολιτισμικό κομμάτι της Κωνσταντινούπολης. Ένα τραγούδι θα είναι στα αραβικά, ένα τραγούδι θα είναι στα αρμενικά, ένα τραγούδι θα είναι στα σεφαραδίτικα και ένα τραγούδι, και τραγούδια στα τουρκικά και στα ελληνικά. Οπότε έτσι θα δείξουμε μια πολυπολιτισμική πόλη. Και το καλοκαίρι έχουμε ετοιμάσει κάποιες εμφανίσεις με τον τίτλο «Η πόλη του χτες και του σήμερα», με τραγούδια που ήδη ξέρει το ευρύ κοινό για την Κωνσταντινούπολη που έχουν γραφτεί από την Ελλάδα, αλλά και τραγούδια που έχουν γραφτεί για την πόλη, από την πόλη, από μένα και κάποιους άλλους συνεργάτες. Και έτσι θα έχουμε κάποιες εμφανίσεις σε διάφορους τιμούς στην Ελλάδα. Θα χαρώ πάρα πολύ και στην Κρήτη. Έτσι, θα χαρούμε και εμείς λοιπόν για να σας γνωρίσουμε και από κοντά, κύριε Μαρινάκη. Ο χρόνος να μας πιέζει ασφυκτικά, αλλά για ένα λεπτό λίγο από τη μουσική σας λοιπόν, έτσι να μας κάνετε την τιμή και εμάς. Να παίξω μπουζούκι, αλλά σήμερα θα σας παίξω ένα τραγούδι που έχει γραφτεί από την Ελλάδα για την Κωνσταντινούπολη, αλλά με ένα κωνσταντινουπολίτικο ήχο, με το ούτι. Θα προσπαθήσω να παίξω. Ωραία. Μες του Βοσπόρου τα στενά, ο Γιάννης κλαίει τα δειλινά, και ο Μεμέτης κλαίει τίμη και τραγουδάει. Και ο Μεμέτης πλάι πίνει και τραγουδάει. Τούρκος εγώ και εσύ εσύ Χριστό και εγώ αχ, όμως κι οι δυο μας αχ και μα. Εσύ Χριστό και εγώ, αλλά αχ, όμως κι οι δυο μας αχ και μα. Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και τους πολύτιμους συνεργάτες σας. Νιώσαμε και εμείς πήραμε και λίγο κλίμα λοιπόν από το τι έγινε εκείνο το βράδυ ανάμεσα στη συνάντηση Τσίπρα Ερντογάν. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, αυτά είναι η ωραία πλευρά της επικαιρότητας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που γνώρισαμε λοιπόν και τον κύριο Μαρινάκη.